προσκεκλημένη κυρία Πρόεδρε, πρωτοδικό κυρία Εισαγγελέα, πρωτοδικό πρόεδρο, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, σήμερα στα πλαίσια μιας προσπάθειας του δικηγορικού συλλόγου Φλόρινα σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με το εμπορικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο της Φλόρινα, προσπαθούμε να κάνουμε μια όσο γίνεται ουσιοδέστερη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του νέου γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων, ο οποίος έχει εισβάλει στη ζωή όλων μας, λιγότερο ή περισσότερο, και προκύπτει η ανάγκη να μπορέσουμε και να ενημερωθούμε για τους τρόπους εφαρμογής, αλλά και να έχουμε ένα έναυσμα για το πώς θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε την έναρξη των προσωπικών δεδομένων, της διαχείρισης και της προστασίας τους. Γιατί αυτό που ονομάζουμε βέβαια προστασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι, έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, το αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης, της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά προφανώς έχει ξεκινήσει από αρκετά παλαιότερα. Ήδη αμέσως μετά τον πόλεμο κατοχυρώθηκε στη χάρτα του ΟΗΕ το δικαίωμα προστασίας στην οικογένεια και την ιδιωτικότητα, που εκεί βρίσκονται και οι ρίζες της προστασίας και γενικά των προσωπικών ευαίσθητων, λεγόταν παλαιότερα, δεδομένων. Και στη συνέχεια σιγά σιγά έχει αυτή η διαδικασία όσο πηγαίνει να αποκρισταλώνεται και νομοθετικά. Αν δεν κάνω λάθος, ήδη στη δεκαετία του 70 υπήρξαν οι πρώτοι νόμοι στη Γερμανία, στο κρατήριο της ΕΣΥΣ και στη συνέχεια στο ομοσπονδιακό επίπεδο, 1977-1978, ο πρώτος νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος στη συνέχεια αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της τότε ΕΟΚ, είτε από το 1995 με ένα σημαντικό σχετικό κανονισμό θεωρήθηκε και θεμελιώθηκε η σχετική προστασία και στον κανονισμό αυτό, και επίσης θεωρήθηκε ότι τα προσωπικά δεδομένα, και αυτό έχει νομίζω μία σημασία, υπάγονται στις ελευθερίες διακίνησης κεφαλαίου, υπηρεσιών, εμπορευμάτων. Και αυτό έχει να κάνει, όπως θα το συζητήσουμε ακριβώς, και με τον διθύ χαρακτήρα που τελικά έχουν τα προσωπικά δεδομένα. Στη συνέχεια πέρασε και στην ελληνική ένωμη τάξη το 1997, ιδρύθηκε η Αρχή Προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το 2001 το άρθρο 9α κρίθηκε άρθρο προστασίας και το αγαθό των προσωπικών δεδομένων και συνταγματοποιήθηκε και η Αρχή Προστασίας δεδομένων, την οποία λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, λιγότερο ή περισσότερο και έχουμε ακούσει σχετικά. Οπότε έχουμε τώρα και με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό του 2016, ο οποίος έδωσε μια σχετική προθεσμία εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Βέβαια, εμείς ως συνήθως αρχίσαμε να απασχολούμαστε λίγους μήνες πριν την εφαρμογή και τώρα παλεύουμε και λίγους μήνες μετά την εφαρμογή να καταφέρουμε να τον εφαρμόσουμε σχετικά. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι και διαβάζω το σχετικό κομμάτι και βλέποντας και αυτήν την ιστορική πορεία όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, βλέπουμε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να το αντιλαμβανόμαστε κυρίως ως ένα χώρο όπου απαιτείται κανονιστική εφαρμογή. Αυτό το πρώτο που μας απασχολεί είναι πώς θα μπορέσουμε όλοι μας να συμμορφωθούμε στα πλαίσια αυτών των απαιτήσεων οι οποίοι ιδρύονται. Αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτό φαίνεται ότι όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, αφενός είναι ένα τέτοιο πεδίο κανονιστικής εφαρμογής, παράλληλα όμως είναι και ένας χώρος δικαιωμάτων και παροχής εγγύησεων των συγκεκριμένων δικαιωμάτων, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μας απασχολεί και νομίζω και σε νομοθετική και νομική επεξεργασία θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Επίσης, πέρα από τον χώρο προστασίας του δεδομένου αυτού καθεαυτού, καλώς ή κακώς σήμερα, ειδικά για πολλές επιχειρήσεις, η πληροφορία είναι και περιουσιακό στοιχείο. Και όπως κάθε περιουσιακό στοιχείο κάνει κάποιους πλούσιους και φτωχούς, συνακόλουθα δίνει σχετική εξουσία και όπως κάθε περιουσιακό στοιχείο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, υπεξαίρεσης, κατάχρησης ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, αυτός ο κανονισμός, όπως και τα περισσότερα νομοθετήματα, δεν αποτελεί παρά μια αποκρισπάλωμα και διαφορετικών και επιτιθέμενων τάσεων. Όποιοι παρακολουθήσαμε τις σχετικές αναφορές, υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν φορείς, πολιτικές δυνάμεις κλπ. Που θέλαν περισσότερη κανονιστικότητα, περισσότερα πεδία ρύθμισης και άλλοι που ήθελαν λιγότερα. Ήδη υπάρχει ένας διάλογος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν αυτό θα βλάψει την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων ή όχι. Και πώς θα εξαιρεθούν από το χώρο εφαρμογής ή θα υπάρξει τυχόν μετακίνηση εταιριών όσον αφορά τους φορείς επεξεργασίας που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν είναι κάτι στατικό το οποίο θα ολοκληρωθεί η σχετική σκέψη στο πώς θα τον εφαρμόσουμε εδώ τώρα, ούτε θα μπορέσουμε μια τυπική εφαρμογή να ξεμπλέξουμε, αυτό που εισαγωγικά, με το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θα υπάρχει μια δυναμική την οποία θα συναντούμε συνεχώς μπροστά μας. Και φυσικά υπάρχουν και αντιθέμενες δυνάμεις, θα μας τα πούν ειδικότερα πολύ περισσότερο, και κινδύνει ακριβώς από αυτήν το πλαίσιο μέχρι να καθοριστούν τα πλαίσια εφαρμογής, μάλλον. Όπως είναι χαρακτηριστικό όσον αφορά στον χώρο εφαρμογής εργατικών εργασιακών δικαιωμάτων, δηλαδή σε έναν χώρο που υπάρχει αδύναμο μέρος, όπως το άρθρο 88, αν δεν κάνω λάθος, του κανονισμού, αναφέρει καταρχήν δυνατότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εργαζομένων που έχουν να κάνουν με την πρόσληψη, την πορεία της σχέσης εργασίας, την καταγγελία αυτής από τους εργοδότες. Τη θέμενη ένα γενικό όριο ότι θα πρέπει να καθορίζεται ποιο είναι αυτό το όριο που εξυπηρετεί ακριβώς αυτά τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε εργοδότη. Αυτά προφανώς θα κληθούν και οι εφαρμοστές στην πράξη και τα δικαστήρια και εμείς οι υπόλοιποι νομικοί να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε για να καταλήξουμε κάπου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή και θεωρούμε ως τέτοια τη σημερινή εκδήλωση ως αφετηρία. Και ούτε θα εξαντληθεί στο ζήτημα της απλής μεταφοράς των κανόνων εφαρμογής στην συνεργασία μας ή οπουδήποτε στα γραφεία μας ή στις επιχειρήσεις ή οπουδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πάρει τη σχετική πρωτοβουλία με την αμέριστη συνεργασία και βοήθεια του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Είναι κοντά μας ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχει ασχοληθεί όσο λίγοι με το συγκεκριμένο τομέα, ο αρχαιοτής καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιγκλεζάκης, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική προθυμία του να βρεθεί ανάμεσά μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο Σαπαλή, πρόεδρο του ΕΒΕ Φλόρινας, προκειμένου για να αποκτήσει ένα σύντομο θετικό και ελπίζω όλοι να πούμε σοφότερο και πιο πλούσιο από τη σημερινή μέρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θα μας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, κυρία Πρωτοδίκη, κύριε Σαγγελιά, συνάδελφοι, φίλοι και φίλες. Πραγματικά είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Τα νέα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν μπορούσε παρά μόνο να μας ευαισθητοποιήσει και να προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καρατζίδη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου μας έκανε την πρόταση. Πραγματικά είστε εσείς οι οποίοι θα μας δείξετε τον δρόμο, θα προστατεύσετε τις επιχειρήσεις μας. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να σταθούν στη νέα νομοθεσία, να είναι νόμιμες, σύνομες και να εφαρμόσουν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Εγώ δεν έχω παραπάνω να πω, θα αφήσουμε τους επιστήμονες, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κερζάκη για την παρουσία του σήμερα, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ιδιαίτερα εμάς, τον επιχειρηματικό κόσμο, καλύτερα την νέα νομοθεσία. Εγώ αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, εύχομαι καλή επιτυχία στην μερίδα μας. Καλησπέρα από μένα και καλώς ήρθατε στην εκδήλωση. Θα ήθελα από πλευρά μου να πω ότι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο και το πληρέστερο σίγουρα νομοθέτημα παγκοσμίως για τα προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να μην παραμείνει ως τέτοιο στα χαρτιά αλλά σταδιακά να εφαρμοστεί σε ιδιωτικούς, σε δημόσιους φορείς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με γνώμονα πάντα την ευαισθητοποίηση όλων μας ώστε να διασφαλιστεί και η ελεύθερη ροή των δεδομένων σε αυτά. Η ευαισθητοποίηση αλλά και η ενημέρωση και η γνώση των δικαιωμάτων που πρέπει να έχουμε όλοι μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα θα οδηγήσουν σίγουρα στην αύξηση της ασφάλειας δικαίου και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απίθυνε ο Δικηγορικός Σύλλογος και την φιλοξενία του Συλλόγου και του Επιμελητηρίου της Φλόρινας. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ χρήσιμη μερίδα η σημερινή, γιατί πράγματι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή των εξελίξεων. Ήδη έχει περάσει ένας μήνας από την ισχύ του κανονισμού, και σχεδόν ένας μήνας και παραπάνω. Οπότε νομίζω είναι πολύ κρίσιμο και ήδη σιγά σιγά αποκτούμε και εμπειρίες με την εφαρμογή του κανονισμού, πιστεύω, και όλοι θα έχετε αποκτήσει κάποιες εμπειρίες στην πράξη από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα
πανευρωπαϊκά. Με βρίσκει σύμφωνο η αναπολύ αναλυτική εισήγηση του κυρίου Προέδρου του Συλλόγου. Ενδεχομένως μου πήρε και πολλά από αυτά που ήθελα να πω ο ίδιος. Τον ευχαριστώ. Ήταν πράγματι πολύ συγκροτημένη η εισήγησή του και όντως έτσι είναι και όπως είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, αυτή η νέα νομοθεσία είναι που βάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρωτοκαθεδρία των εξελίξεων. Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί για πολλά να την κακολογούμε, να την κριτικάρουμε. Πολλοί λένε ότι δεν έχει υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Αλλά όταν έχουμε τέτοια σύγχρονα νομοθετήματα, ασφαλώς τονίζεται ο ρόλος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας οργανισμός που δεν επιβάλλεται δια της ισχύως. Έτσι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αρχίσει να κάνει πολεμικές σειράξεις, αλλά αντιθέτως είναι στην πρωτοκαθεδρία, στον προβαχώνα της μάχης για τα ατομικά δικαιώματα. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική αυτή η νομοθεσία που θα επηρεάσει όλους στον κόσμο, οι οποίοι είναι και συναλλασσόμενοι με την επιχειρήσεις και τους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρετε ότι έχει το μεγαλύτερο ΕΠ στον κόσμο, ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία, ξεπερνά όλες τις άλλες οικονομίες και προφανώς οι περισσότερες χώρες του κόσμου θα πρέπει να προσαρμοστούν με τα δικά μας δεδομένα. Λοιπόν, αυτή η νομοθεσία λοιπόν, που συζητάμε σήμερα έχει αυτό το, αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι δεν είναι δηλαδή κάτι που έχει μια περιορισμένη εμβέλεια, ούτε φυσικά αφορά μόνο τη χώρα μας. Έτσι, η χώρα μας είναι μία από τις χώρες που επηρεάζονται από τον κανονισμό αυτόν. Ο κανονισμός ψηφίστηκε πριν 2 χρόνια και παραπάνω, θα λέγαμε, και ο λόγος που ψηφίστηκε ήταν διότι η προηγούμενη κοινοτική οδηγία που ίσχυε από το 1995 δεν ήταν πλέον επίκαιρη. Είχε χάσει πλέον την ισχύ της, είχε μείνει πίσω, οι εξελίξεις τεχνολογικές τρέχουν, αυτό όλοι το βλέπετε στην καθημερινή σας ζωή. Πλέον ακόμα και στην καθημερινότητά μας είμαστε δικτυωμένοι, χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές εφαρμογές και στην εργασία μας ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει εργασία που να μην γίνεται μέσω της, όχι απλώς της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και της δικτύωσης. Έτσι, η δικτύωση δηλαδή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς μας, ότι πρέπει να είμαστε δικτυωμένοι για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές από τις εφαρμογές που σήμερα είναι, χρησιμοποιούμε κατά κόρο σήμερα. Και εδώ λοιπόν με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις έχουμε και μια πληθώρα προσωπικών πληροφοριών οι οποίες είναι και αντικείμενο επεξεργασίας. Πάρα πολλές προσωπικές πληροφορίες και όσο έχουμε καινούργιες τεχνολογίες, εξέλιξη των τεχνολογιών, αυξάνεται ακόμα περισσότερο όγκος των προσωπικών πληροφοριών και γι' αυτό έχει, πλέον κάνουμε, γίνεται λόγος για τα λεγόμενα μεγαδεδομένα. Σήμερα δεν μιλούμε απλώς για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά για επεξεργασία μεγαδεδομένων. Γιατί υπάρχουν πλήθος προσωπικών πληροφοριών και προσωπικών και άλλων πληροφοριών που διακινούνται ηλεκτρονικά και είναι πλέον τεράστιος αυτός ο όγκος των πληροφοριών και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα σύγχρονο πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, γιατί όπως ήδη υπόθηκε από τους προλαλήσαντες, σήμερα οι προσωπικές πληροφορίες είναι το νόμισμα στο διαδίκτυο, είναι το νόμισμα με το οποίο πληρώνουμε πολλές από τις εφαρμογές που είναι δωρεάν, γιατί έχουμε όλοι συνηθίσει να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο δωρεάν. Είμαστε όλοι υπέρ της ανοιχτής πρόσβασης, υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης, ωστόσο εκεί που είναι δωρεάν πρέπει να καταβάλουμε το νόμισμα, το αντίτιμο πλέον είναι η ιδιωτική μας ζωή. Σε όλα αυτά βέβαια πρέπει να μπει και ένας φραγμός
με την έννοια ότι δεν είμαστε φυσικά κατά της τεχνολογίας, αλλά ο νομοθέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεώρησε σωστό, μετά από πολλές διαβουλεύσεις βέβαια, να θέσει ορισμένα όρια σε αυτή την ανεξέλεκτη ροή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών πληροφοριών. Ο κανονισμός, ο οποίος κατατέθηκε ως πρόταση το 2012, αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Υπήρξαν πολύ έντονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία τελικώς συμφώνησαν και φυσικά έγινε πάρα πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύσκολες είναι οι διαπραγματεύσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Ωστόσο, επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία σε αυτό το κείμενο, το οποίο άρχισε να ισχύει ήδη από τις 25 Μαΐου, όπως είπαμε, και είναι ένα κείμενο αρκετά φιλόδοξο, με την έννοια ότι θέτει πάρα πολλές προκλήσεις το κείμενο αυτό. Και γιατί είναι ένα κείμενο που θέτει πολλές προκλήσεις? Γιατί ανατρέπει όσα ήδη κάναμε, ανατρέπει την πραγματικότητα τη σημερινή και μας υποχρεώνει όλους να συμμορφωθούμε με τις επιταγές που θέτει ο κανονισμός αυτός. Φυσικά, αν είχαμε ήδη εφαρμόσει κάποιες σωστές πρακτικές στον χώρο εργασίας μας, δεν θα υπήρχε ανάγκη να ενδεχομένως να εφαρμόσουμε κάποιες από τις ρυθμίσεις του κανονισμού, ούτε θα μας φαίνονταν πολύ αυστηρές οι ρυθμίσεις αυτές. Ωστόσο, επειδή δεν υπήρχε σωστή οργάνωση στον τομέα της πληροφορικής, της χρήσης πληροφορικής, γι' αυτό πλέον ο κανονισμός έρχεται να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα και να μας αναγκάσει να λάβουμε μέτρα που πριν από λίγο καιρό ίσως μας φαίνονταν αδιανόητα. Ίσως θα μας φαίνονταν δηλαδή αδιανόητο ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική καθαρού γραφείου. Σε όποιον το πούμε αυτό, του φαίνεται παράξενο. Όταν εγώ που έχω οριστεί ως DPO στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και έγραψα κάποιες σύντομες οδηγίες προς τους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης, αμέσως πρόλαβε κάποιος συνάδελφος να μου πει ότι είναι ανεφάρμοστα αυτά, ακυρώνοντας λίγο πολύ την προσπάθεια που έκανα, η οποία φυσικά έτσι είναι, αυτά λέει ο κανονισμός, έτσι δεν είναι κάτι που είναι αποτέλεσμα υποκειμενικής αντίληψης του κανονισμού. Είναι αντικειμενικά ο κανονισμός μας επιβάλλει να εφαρμόσουμε ορισμένα πράγματα και στην καθημερινότητά μας, το να έχουμε να εφαρμόσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη λεγόμενη πολιτική καθαρού γραφείου. Το να μας φαίνεται εμάς ότι είναι ανεφάρμοστο, δεν φταίει τίποτα άλλο, φταίει ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμασταν. Λοιπόν, ο κανονισμός αυτός δεν είναι οδηγία, όπως είπε στην πλήρη, αν ήταν οδηγία, θα έπρεπε να είχε περάσει ένα διάστημα προσαρμογής, θα έπρεπε να ψηφιστούν εθνικοί νόμοι από τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών και θα είχαμε τα γνωστά αποτελέσματα, όπως σε κάθε χώρα να υπάρχει λίγο πολύ διαφορετικό δίκαιο. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλήφθηκε ότι με τον τρόπο που έγινε η προηγούμενη εναρμόνιση της κοινοτικής οδηγίας που ίσχυε μέχρι πριν, δεν ήταν σωστή η εφαρμογή αυτή, αλλά υπήρχαν προβλήματα εφαρμογής. Η εφαρμογή δεν ήταν συνεκτική. Δηλαδή, άλλο επίπεδο προστασίας υπήρχε σε ορισμένες χώρες και ήταν περισσότερο αυστηρό σε ορισμένες χώρες και λιγότερο αυστηρό σε άλλες χώρες. Αυτό δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα, ιδίως διότι θέλουμε να έχουμε μια εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να λειτουργεί με τις ίδιες οικονομικές συνθήκες σε όλες τις χώρες. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι οι επιχειρήσεις σε μια χώρα έχουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να προσαρμοστούν, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις. Με την ψήφιση τώρα του κανονισμού, όλες οι χώρες και όλοι οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις, οι δημόσιες αρχές υποβάλλονται στις ίδιες πλέον υποχρεώσεις. Αυτό βέβαια έχει πάρα πολλά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι είτε κάνουμε τη συμμόρφωση σε μια εταιρεία στην Ελλάδα, είτε την κάνουμε σε μια εταιρεία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η διαδικασία είναι η ίδια.
δεν διαφέρει, είναι κοινή. Δηλαδή, οι πρακτικές που χρησιμοποιούμε θα είναι κοινές σε όλα τα κράτη-μέλη και αυτό το αντιλήφθηκα όταν είδα με εταιρείες οι οποίες λειτουργούν πολυεθνικά και πλέον συνεργάζονται, ειδικά εταιρείες που ανήκουν σε έναν όμιλο, συνεργάζονται και βλέπουν σε κάθε χώρα πώς γίνεται η συμμόρφωση, η κανονιστική συμμόρφωση με τον κανονισμό και εκεί οι νομικοί τους σύμβουλοι σε κάθε μία χώρα συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να δούνε πώς μπορούν να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να βρουν τις καλύτερες λύσεις για να συμμορφωθούν σωστά με τον κανονισμό. Αυτό επίσης έχει, ως συνέπεια το ότι ως νομικοί μπορούμε να διαβάζουμε, αρκεί να είμαστε πολύγνωστοι και να μπορούμε να διαβάζουμε και αυτά που δημοσιεύονται σε ξένες χώρες. Δηλαδή το τι λέει η εποπτική αρχή στην Ιρλανδία που πρόσφατα εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου παρόμοια με την Κύπρο και η Κύπρος εξέδωσε στην ελληνική βέβαια γλώσσα εκεί ενώ η Ιρλανδική ήταν στην αγγλική γλώσσα παρόμοια οδηγίες για την εκτίμηση αντικτύπου μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες αυτές οι οδηγίες και πρέπει να τις χρησιμοποιούμε. Δηλαδή πλέον δεν περιοριζόμαστε μόνο στα γλωσσικά όρια που έχουμε τα οποία μέχρι τώρα μας περιόριζαν αλλά μπορούμε να ξεφύγουμε από τα γλωσσικά μας όρια και τα εθνικά μας όρια και να δούμε τι κάνουν οι αρχές σε άλλες χώρες. Και φυσικά και το τι αποφάσεις βγαίνουν στα δικαστήρια, πρέπει οι αποφάσεις να είναι ομοιόμορφες λίγο πολύ. Δεν μπορεί δηλαδή να εφαρμόζεται το ίδιο νομικό κείμενο με διαφορετικό τρόπο στην Ελλάδα από ό,τι στην Βουλγαρία ή στη Σλοβακία ή στην Αγγλία ή στη Γερμανία και ούτω καθεξής. Βεβαίως, παρόλο που είναι ο κανονισμός, όπως είπαμε, ισχύει απευθείας, δεν χρειάζεται προσαρμογή, αφήνει ορισμένα περιθώρια για παρεκκλήσεις στους εθνικούς νομοθέτες και γι' αυτό οι νομοθεσίες, οι εθνικές, έχουν μπει στη διαδικασία να εκδώσουν και κάποιους νόμους, τους οποίους εμείς χαρακτηρίζουμε ως εφαρμοστικούς νόμους. Ένα τέτοιο εφαρμοστικό νόμο ήδη τον είδαμε από το Μάρτιο ή Απρίλιο, δεν θυμάμαι καλά, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο εφαρμοστικός νόμος στην Ελλάδα, ο οποίος ακόμη όμως δεν έχει περάσει από το Κοινοβούλιο και δεν έχει ψηφιστεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ερμηνευτική αμφιβολία και μια ανασφάλεια, να μην γνωρίζουμε ακριβώς ποιες λύσεις θα επιλέξει ο νομοθέτης, αλλά εν πάση περιπτώσει θα αναμένουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μέσα στον Ιούλιο θα κατατεθεί το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή, οπότε θα μας λυθεί και το ερώτημα αυτό. Λοιπόν, ο κανονισμός, ο νόμος βέβαια εφαρμοστικός, επιπλέον πρέπει να πούμε ότι υλοποιεί και τις διατάξεις της οδηγίας 680 του 2016. Είναι μια οδηγία που ισχύει που αφορά τα δεδομένα στον ποινικό τομέα, δηλαδή δεδομένα σχετικά με ποινικές διώξεις και καταδίκες, όπου πλέον εκεί πέρα και σε αυτόν τον τομέα θα υπάρχει προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που στον τομέα αυτό το κρίσιμο της πληροφορικής και των προσωπικών πληροφοριών. Ο κανονισμός, ο οποίος όπως είπαμε διαφέρει από την κοινοτική οδηγία, διαφέρει αλλά όχι εντελώς. Δηλαδή, στηρίζεται στο υποδόμημα της οδηγίας. Όσοι είχατε ήδη ασχοληθεί με το νόμο 2472 του 1997, θα δείτε, θα διαπιστώσετε ότι δεν αλλάζουν οι κρίσιμες έννοιες που περιέχει ο κανονισμός, που υπήρχαν και πριν στον προηγούμενο νόμο. Οπότε, οι κρίσιμες έννοιες, οι βασικές έννοιες του προηγούμενου νομικού καθεστώτος, υπάρχουν και στο καθεστώς του νέου κανονισμού. Ωστόσο, ο κανονισμός περιέχει και πολλές καινοτομίες. Περιέχει πολλές έννοιες οι οποίες είναι εμπολής είναι από την επιστήμη της πληροφορικής, αλλά και νέα δικαιώματα. Τα νέα αυτά δικαιώματα βέβαια ενισχύουν το προστάσιο των υποκειμένων των δεδομένων
και πρόκειται να έχουν ιδιαίτερα θετική εξέλιξη στο μέλλον με τα δικαιώματα αυτά. Ένα σημαντικό είναι ότι καταργείται ο προληπτικός έλεγχος. Δηλαδή, ο σκοπός του κοινοτικού νομοθέτη ήταν να μειωθεί η γραφειοκρατία, να μειωθούν τα γραφειοκρατικά βάρη και σε αυτό βέβαια υπήρχε μεγάλη κριτική στην προηγούμενη οδηγία, ότι ανέτεια υποχρέωνε τους όσους κάνουν επεξεργασία δεδομένων να κάνουν γνωστοποιήσεις στις εποπτικές αρχές, τις οποίες δεν τις αξιοποιούσαν στην πράξη οι εποπτικές αρχές, παρά ελάχιστα, και αυτό απλώς επιβάρυνε τη λειτουργία των εποπτικών αρχών και δεν είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να δείτε και την ελληνική αρχή ότι λαμβάνει περίπου 3.000 το χρόνο τέτοιες γνωστοποιήσεις και άλλες τόσες καταγγελίες, και αντιλαμβάνεστε ότι με το προσωπικό που έχει είναι αδύνατο να ασχοληθεί ουσιαστικά με το έργο της, διότι πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το, γραφειοκρατικό βάρος. Επίσης καταργούνται οι άδειες. Μέχρι πρότινος έπρεπε να πάρει κάποιος άδεια για να κάνει επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων στην Ελλάδα. Τώρα καταργείται και αυτό, και η άδεια για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, και αντικαθίσταται από την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης αντικτύπου, όπως λέγεται. Αυτή είναι μια καινούργια διαδικασία, η οποία προέρχεται από κράτη του αγγλοσαξονικού δικαίου και θα απαιτήσει και αυτή ένα ιδιαίτερο, τη δημιουργία ενός know-how, θα λέγαμε. Δηλαδή θα πρέπει κάποιοι νομικοί να ασχοληθούν σε συνεργασία με επιστήμονες πληροφορικής, ώστε να αποκτήσουν το know-how και να είναι σε θέση να διενεργήσουν αυτές τις μελέτες που αναφέρονται ως εκπόνηση μελέτης αντικτύπου. Μια καινοτομία άλλη είναι η υποχρέωση ορισμού υπευθύνου για την προστασία δεδομένων. Κάποιοι λένε ότι εδώ ανοίγει ένα νέο επάγγελμα. Μπορεί κάποιος να το δει και από αυτή την όψη και από αυτή την πλευρά. Δηλαδή ότι πράγματι δημιουργείται ένα σύγχρονο επάγγελμα ενός ειδικού συμβούλου σε αυτό το πολύ εξαιρετικά ειδικό τομέα, όπου δεν είναι πάρα πολύ ειδικοί όπως θα έχετε αντιληφθεί, και πρέπει να είναι ένα καινούριο ένα πρόσωπο με ειδικές γνώσεις, το οποίο θα πρέπει να ορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες φορέων. Περαιτέρω έχουμε μια καινούργια διαδικασία που είναι η γνωστοποίηση της παραβίασης δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλο βάρος στην διαδικασία αυτή και ο λόγος, αυτό δεν το κάνει τυχαία. Ο λόγος είναι ότι έχουν συμβεί πολλά σκάνδαλα. Έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές διαρροές δεδομένων. Έχουν χαθεί πολλές φορές μεγάλος όγκος δεδομένων. Έχουν και ιδίως από δημόσιες αρχές, αλλά και από ιστοχώρους όπου κάποιοι hackers κατάφεραν και απέκτησαν πρόσβαση σε βάση δεδομένων με ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα των πελατών των ιστοχώρων αυτών. Και γι' αυτό πλέον εισάγεται αυτή η υποχρέωση, και υποχρεωτικά θα πρέπει να ενημερώνονται και οι εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων. Περαιτέρω, πρακτικά, χωρίς να το αναφέρει αυτό βέβαια ρητά ο κανονισμός, οδηγούμαστε όμως στο ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις συγκαταθέσεις που παίρναμε, και πολλοί βέβαια δεν παίρνουν τις συγκαταθέσεις, δεν ζητούσαν τη συγκατάθεση κακώς, οπότε τώρα θα αρχίσουν, βλέπετε, έχουν αρχίσει να ζητούν συγκατάθεση, θα έχετε λάβει κι εσείς ένα σωρό μηνύματα που σας ζητάνε στη συγκατάθεση. Εγώ προσωπικά δεν έχω απαντήσει σε κανένα από αυτά τα μηνύματα, διότι μου προκαλούν εκνευρισμό, που μπορώ να πω προσωπικά, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Το ζήτημα βέβαια εδώ, αν να κάνω μια μικρή παρέμβαση, ήδη το έχει απαντήσει η Βρετανική Αρχή, το ICO, όπου έχει βγάλει απόφαση και είπε και προειδοποιεί το κοινό ότι αυτή η πρακτική είναι παράνομη. Γι' αυτό σας είπα πριν. Πλέον έχουμε ως πηγές εδώ πέρα δικαίου όλες αυτές τις ανεξάρτητες αρχές. Και εντάξει, και η Βρετανική Αρχή είναι σε γλώσσα που μπορούμε να διαβάσουμε όλοι,
Έτσι, αν μας λέγανε ότι έπρεπε να διαβάσουμε στην Πολωνική Αρχή, θα μας ήταν λίγο πιο δύσκολο. Αλλά εδώ είναι μια πολύ καλή η αρχή αυτή, η ICO, και έχει πολύ σημαντικές γνωμοδοτήσεις. Γνωμοδότησε λοιπόν η αρχή και είπε ότι είναι παράνομο να ζητούν εκ των υστέρων με email συγκαταθέσεις όσοι προηγουμένως δεν τις είχαν πάρει νόμιμα τις συγκαταθέσεις. Αλλά μας απέστειλαν μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταχρηστικά, μπορούμε να πούμε εμείς. Και πλέον και αυτό δεν είναι νόμιμο, πρέπει να πούμε. Δηλαδή, κανονικά, όποιος την είχε παρανόμως είχε το email μας, δεν πρέπει να μπει καν στον κόπο να μας στείλει email και να μας ζητάει συγκατάθεση. Οπότε και εμείς η σωστή στάση είναι να αναρωτηθούμε γιατί μας στέλνει κάποιος και μας ζητάει συγκατάθεση για το email. Πάει να πει ότι παρανόμως είχε το email μας, άρα δεν χρειάζεται να δώσουμε συγκατάθεση. Ή θα την είχε νομίμως, οπότε δεν χρειάζεται να δώσουμε, ή δεν θα την είχε νομίμως. Άρα σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε συγκατάθεση σε όλους αυτούς που μας ζητούν τώρα με αφορμή τον κανονισμό. Οι συμβάσεις επίσης θα πρέπει να τροποποιηθούν και εδώ οι νομικοί θα πρέπει να ασχοληθούν με το να γράψουν διάφορες συμβάσεις εμπιστευτικότητας, προστασίας δεδομένων, πολιτικής προστασίας δεδομένων μέσα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ενημερώσεις σε κάθε φάση που γίνεται η συλλογή δεδομένων από το υποκείμενο. Θα πρέπει εδώ να ξαναγραφτούν από την αρχή τα κείμενα όλα και να υπάρχει σωστή ενημέρωση, να ενημερωνόμαστε για τα προσωπικά μας δεδομένα, ώστε να μπορούμε να έχουμε συνείδηση το τι πρόκειται να συμβεί όταν παρέχουμε δεδομένα. Επιπλέον, έχουμε αυστηρή εφαρμογή μέτρων ασφάλειας δεδομένων. Πλέον η ασφάλεια δεδομένων, θέλουμε δεν θέλουμε, πρέπει να μπαίνει στην καθημερινή μας ζωή και αυτή. Ακόμα και ένας που έχει ένα μικρό γραφείο, μια μικρή επιχείρηση, δεν πρέπει να δουλεύει με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, αλλά πρέπει να παίρνει μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, ώστε να μην διαρρεύσουν αυτά, να μην χαθούν και να μην προκαλυφθεί έτσι πρόβλημα στους πελάτες του, στα υποκείμενα των δεδομένων. Τα μέτρα ασφάλειας δεδομένων, λοιπόν, πλέον πρέπει να μας συνοδεύουν σε όσους κάνουμε επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, είτε είμαστε ένα μικρό δικηγορικό γραφείο, είτε μιλάμε για μια μικρή επιχείρηση τοπική, όπως εδώ στη Φλόρινα ή σε οποιοδήποτε μέρος άλλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον γιατί είπαμε ότι είναι για Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, δεν είναι κάτι τοπικό, κάτι εθνικό. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, βέβαια, έχουν νέες υποχρεώσεις. Εδώ πολλοί εξεγείρονται και λένε γιατί πρέπει να υποβληθούμε σε δαπάνες, στο να αγοράσουμε, να πληρώσουμε συμβούλους κλπ. Ωστόσο, αυτό είναι απαραίτητο, δηλαδή να φροντίσουν όλοι όσοι κάνουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, να φροντίσουν να έχουν σωστή κανονιστική συμμόρφωση. Είναι απαραίτητο πλέον με τον κανονισμό. Η θέση των πολιτών ενισχύεται. Είπαμε ότι θεσπίζονται καινούργια νέα δικαιώματα και θα πρέπει όλοι να μάθουμε να τα αξιοποιούμε αυτά τα δικαιώματα. Πρόσφατα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα. Με κάλεσαν από τη Vodafone, τέλος πάντων από μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Δεν είναι προσωπικό δεδομένο, βέβαια, γιατί δεν το είπα, δεν είναι το όνομα της εταιρείας προσωπικό δεδομένο, αυτό θα πρέπει να το ξέρετε. Απλώς δεν πρέπει να κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, και αφού μου κλείσανε συμβόλαιο για το σταθερό μου τηλέφωνο, με ρώτησαν αν θέλω να λαμβάνω εμπορική επικοινωνία. Αν θέλω δηλαδή να παίρνω διαφημίσεις στο σταθερό μου τηλέφωνο, γιατί έκανα σύμβαση για το σταθερό μου τηλέφωνο. Αυτό πρώτη φορά να σας πω ότι μου έτυχε, τελευταία, δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει. Ίσως εν ώψη του κανονισμού συμμορφώθηκε όλη αυτή η εταιρεία με τον κανονισμό και εφαρμόζει νέες διαδικασίες, γιατί ο κανονισμός είναι, η εφαρμογή του κανονισμού, φανταστείτε, είναι σαν ένα ISO. Αν κάποιοι από εσάς είχατε επαφή ποτέ με τα ISO, θα γνωρίσετε τι σας λέω. Δηλαδή πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες, μια σειρά από διαδικασίες. Και εδώ η διαδικασία είναι αυτή, ότι
πλέον ρωτούν τον συνδρομητή αν θέλει να λαμβάνει την διαφημίσεις που αφορούν τη γραμμή του, τη τηλεφωνική του γραμμή. Εγώ εδώ συνένεσα με την έννοια ότι θέλω να λαμβάνω όχι διαφημίσεις ενοχλητικές, αλλά προσφορές. Γιατί μπορώ έτσι να παίρνω καλύτερες προσφορές στο τηλέφωνό μου. Δεν το βρίσκω προσωπικά κακό. Κάποιοι βέβαια ενοχλούνται και ξέρετε γράφονται στο λεγόμενο μητρό του άρθρου, ποιος το ξέρει, 11. Είναι το λεγόμενο μητρό του άρθρου 11 του νόμου 3471 του 2006. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν πλέον να εγγραφούμε σε αυτό το μητρό. Από την άλλη αυτό, να κάνω εδώ πάλι μια μικρή παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να κάνουν τηλεμάρκετινγκ, τηλεφωνικό μάρκετινγκ, αν δεν συμβουλευτούν πρώτα το μητρό αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουν αίτηση προς τις εταιρείες παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ώστε να μάθουν ποιοι συνδρομητές περιλαμβάνονται στο μητρό αυτό και δεν θέλουν να λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα, διότι διαφορετικά κινδυνεύουν με κυρώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι πρέπει εδώ να κάνετε μια επίσκεψη στο site, στο ανανεωμένο site της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, αν δεν έχετε ήδη κάνει. Να κάνετε μια επίσκεψη στο site της Αρχής, όπου υπάρχει πλέον ειδικό χώρος για καταγγελίες. Και οι καταγγελίες είναι κατηγοριοποιημένες. Μία κατηγορία καταγγελιών είναι η ανεπιθύμητη διαφήμιση, η ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία, δηλαδή κάτι που γίνεται σε αντίθεση με το μητρό αυτό, το άρθρο 11 που σας είπα. Εκεί λοιπόν πλέον είναι ρητά, είναι λόγος καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Γι' αυτό το αναφέρω αυτό. Είναι δηλαδή ένα από τα θέματα με τα οποία θα επιλαμβάνεται η Εθνική Εποπτική Αρχή. Για την περίπτωση για τις παραβιάσεις δεδομένων, επίσης το site, η ιστοσελίδα της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, έχει ειδικές οδηγίες. Έχει και υποδείγματα σε αρχείο Excel για το πώς να προσφέρουμε τις γνωστοποιήσεις και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί ποτέ, ότι ακόμα και τις γνωστοποιήσεις θα πρέπει να στείλουμε κρυπτογραφημένες. Λέω, και φυσικά, ήδη από το παρελθόν, ήδη δηλαδή η πρακτική είναι τέτοια, όπου πλέον όλοι χρησιμοποιούμε αυτά τα email, τα απλά πλέον αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε, δηλαδή ασφάλεια δεδομένων σημαίνει δεν χρησιμοποιούμε email χωρίς κρυπτογράφηση. Πρέπει να βρούμε όλοι τα μέσα ή να προσλάβουμε έναν ειδικό της πληροφορικής, ώστε να μην έχουμε επικοινωνία, τουλάχιστον εμπιστευτική επικοινωνία. Γιατί μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τους φίλους μας, εκεί δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά η εμπιστευτική επικοινωνία πρέπει να γίνεται με συστήματα κρυπτογραφημένα. Άλλη καινοτομία του κανονισμού είναι, όπως λέμε, υπάρχει το μαστίγιο και το καρότο, εδώ υπάρχει μόνο το μαστίγιο, δεν υπάρχει κανένα καρότο, είναι τα πρόστιμα. Και γι' αυτό κυρίως στην Ελλάδα έγινε γνωστός ο κανονισμός για τα πρόστιμα. Γιατί βγήκαν πολλές εταιρείες συμβουλευτικές που για να πάρουν δουλειές διαφήμισαν καταρχήν τα πρόστιμα ώστε να προκαλέσουν μια αντίδραση τέτοια στην αγορά και να φοβηθούν πολλοί επιχειρηματίες από τα πολύ αυστηρά πρόστιμα. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά ο κανονισμός θεσπίζει τόσο αυστηρά πρόστιμα που βλέπετε ότι φτάνουν έως και 20 εκατομμύρια ευρώ και έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου τζίρου μιας εταιρείας. Αυτά είναι πολύ υψηλά πρόστιμα που μοιάζουν με τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ανταγωνισμού. Στο δίκαιο του ανταγωνισμού υπάρχουν επίσης πολύ υψηλά πρόστιμα. Δεν έχει πολλούς μήνες που επιβλήθηκε πρόστιμο 5 δισεκατομμυρίων, παρακαλώ, στην Google. Δισεκατομμυρίων. Εδώ είναι λίγα τα εκατομμύρια. Όπως αντιλαμβάνεστε,
αν τα συγκρίνουμε με αυτά τα πρόστιμα δηλαδή. Βέβαια και η Google έχει τεράστιο εφόρο τζίρο, ίσως είναι και αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Εδώ λοιπόν τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, αλλά αυτό αποτελεί απλώς και μόνο το ταβάνι των προστήμων. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι μπορεί ποτέ η ελληνική αρχή προστασίας δεδομένων να επιβάλλει πάρα πολύ ψηλά πρόστιμα. Λοιπόν, τώρα για να μπούμε και λίγο στην ουσία του κανονισμού. Ο κανονισμός, όπως και ο προηγούμενος νόμος και η οδηγία, εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που έχουμε επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, είτε πρόκειται για επεξεργασία που γίνεται με υπολογιστή, είτε για επεξεργασία που γίνεται σε φυσικό αρχείο. Εκεί που δεν έχουμε δηλαδή υπολογιστή, αλλά τηρούμε αρχείο με έχατο, σε έχατο αρχείο, αυτό το οποίο ονομάζουμε και φυσικό αρχείο. Και στις δύο αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται ο κανονισμός. Στην περίπτωση βέβαια υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ πέρα, ότι όταν έχουμε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, οτιδήποτε επεξεργασία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Δηλαδή, μια εταιρεία που απλώς έχει λίστες Excel, οι λίστες Excel που έχει εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Γιατί όταν θα πρέπει να συμμορφωθεί με τον κανονισμό, θα πρέπει να εξετάσει τι γίνεται ακριβώς με αυτές τις λίστες Excel που έχει. Αντιθέτως, αν έχει εκτυπωμένες λίστες με ονόματα και στοιχεία, αυτές ενδεχομένως να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούν εύκολα να το διακρίνουν ορισμένοι, οι οποίοι ασχολούνται με την κανονιστική συμμόρφωση, αλλά είναι στοιχειώδες ότι δεν εμπίπτει στον κανονισμό το να έχουμε μια λίστα που την έχουμε εκτυπώσει ή να έχουμε, για παράδειγμα, στον δικηγορικό σύλλογο που έχουμε τις εγγραφείς εκτυπωμένες και δεν τις έχουμε, δεν τις αρχιοθετούμε, απλώς συμπληρώνουμε τις εγγραφείς προσώπων ή κάποιος κάνει μια αίτηση προς το σύλλογο σε χαρτί, του δίνουμε το πιστοποιητικό και συνέχεια δεν την αρχιοθετούμε ποτέ ή τη σκίζουμε, την πετάμε. Είναι διαφορετικό βέβαια το πράγμα όταν αρχιοθετήσουμε όλα αυτά τα έγγραφα. Όταν υπάρχει σύστημα αρχιοθέτησης, τότε βρίσκει εφαρμογή ο κανονισμός. Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα αρχιοθέτησης όμως. Έχω πάει σε επιχειρήσεις όπου μου λένε ότι έχουμε ντοσιέ με διάφορα έγγραφα που μας φέρνουν, για παράδειγμα, σε σχολεία γονείς για να πάνε σε εκδρομές τα παιδιά τους. Αυτό δεν είναι επεξεργασία των δεδομένων. Δηλαδή δεν είναι τα πάντα επεξεργασία δεδομένων. Το να έχουμε δηλαδή χαρτιά μόνο που τα συγκεντρώνουμε μέσα σε ντοσιέ και χωρίς καμία άλλη οργάνωση, απλώς βάζουμε χαρτιά μέσα σε ντοσιέ. Αυτό δεν είναι επεξεργασία πληροφοριών. Αν όμως έχουμε βιβλία εσόδων-εξόδων και περνούμε τα έσοδα και τα έξοδα μέσα σε ντοσιέ και μετά τα περνάμε σε βιβλία και αυτά όλα τα καταχωρούμε και ηλεκτρονικά, γιατί κάνουμε δηλώσεις ΦΠΑ, κάνουμε φορολογικές δηλώσεις, τότε και αυτή η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Με όλα αυτά θέλω να σας πω ότι δεν εμπίπτουν τα πάντα στον κανονισμό. Υπάρχουν δραστηριότητες που δεν συνιστούν επεξεργασία πληροφοριών, ακόμα και αν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να έχω λίστες με ονόματα προσώπων. Αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα, για να δεν υπάρχουν τα πάντα στον κανονισμό. Επίσης, υπάρχουν εξαιρέσεις, ειδικά για την λεγόμενη ιδιωτική χρήση. Υπάρχουν εξαιρέσεις από τον κανονισμό. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς έχει κινητά τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα πλέον κάνουν τα πάντα. Είναι και κανονίζουν τα ραντεβού μας, τα επαγγελματικά μας ραντεβού, είναι το ξυπνητήρι μας, είναι τα email μας, η φωτογραφική μας μηχανή. Τα πάντα όλα γίνονται μέσω από τον υπολογιστή μας, λέει τον καιρό, το τηλέφωνο μας πλέον και δεν χρειαζόμαστε καν κομπιούτερ. Οτιδήποτε κάνουμε με το τηλέφωνο το οποίο δεν είναι εταιρικό, προσέξτε, το προσωπικό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι εταιρικό, γιατί γι' αυτό υπάρχουν τα λεγόμενα εταιρικά τηλέφωνα. Το προσωπικό τηλέφωνο
ή το προσωπικό email που έχουμε στοιχεία αλληλογραφίας με τους φίλους μας, με τους συναδέλφους μας, δεν εμπίπτει επίσης το πεδίο του κανονισμού. Αλλά αν μια εταιρεία συγκεντρώνει email για να επικοινωνεί με τους πελάτες της, τότε τα email αυτά εμπίπτουν στον κανονισμό. Καταλάβατε τη διαφορά. Έχει να κάνει με τη χρήση που κάνουμε. Έτσι, οποιοσδήποτε να πάρει το τηλέφωνο από οποιοδήποτε τώρα να πάρω, θα είναι μέσα γεμάτο φωτογραφίες, έτσι δεν είναι. Και ποιος δεν είναι θύμα των selfies. Ο καθένας από εμάς πλέον έχει γίνει θύμα των selfies, του Instagram και ούτω καθεξής. Αυτά όμως όλα μπορούμε να συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Συνεχίστε τη δουλειά σας, κάντε ό,τι κάνετε μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε λοιπόν για αυτά. Τουλάχιστον ας ανησυχήσουμε για τα άλλα. Έτσι. Λοιπόν, ως προς το εδαφικό πεδίο εφαρμογής έχουμε πολλές αλλαγές στον κανονισμό. Δηλαδή, κατά βάση ο κανονισμός εφαρμόζεται στην εγκατάσταση κάποιου. Δηλαδή, αν εγώ έχω κάνει έναρξη επαγγέλματος στην Ελλάδα ή μια εταιρεία έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ στην Ελλάδα, τότε εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο. Ωστόσο, υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να έχουν έδρα σε άλλες χώρες και πολλές το κάνουν ήδη, το ξέρετε, έχουν έδρα γειτονικές μας χώρες για να γλιτώσουν τη φορολογία ή για άλλους λόγους τέλος πάντων. Εκεί εφαρμόζεται το δίκαιο πάντοτε της εγκατάστασης. Έτσι βρίσκει εφαρμογή και αυτό φυσικά είναι κάτι που μπορεί να απασχολήσει και τα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια, αλλά και την αρμοδιότητα των υποπτικών αρχών. Αν εγώ θέλω να καταγγείλω μια εταιρεία, σε ποια εποπτική αρχή θα προσφύγω? Θα πρέπει να προσφύγω στην αρχή που έχει εγκατάσταση αυτή η εταιρεία. Δεν μπορώ να προσφύγω στην ελληνική αρχή, αν δεν έχει καθόλου εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ωστόσο, τι γίνεται με τις εταιρείες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες κολοσσοί της πληροφορικής που έχουν εγκατάσταση στην Αμερική. Μέχρι πρότινος υπήρχε τέτοιο θέμα με την αρμοδιότητα των δικαστηρίων και αυτές οι εταιρείες, βέβαια, όπως το Facebook και η Google, ισχυρίζονταν ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων ή των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Βέβαια, υπήρξαν και αποφάσεις όπως η Google Spain που δέχτηκαν ότι εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκών χωρών και στις επιχειρήσεις αυτές και στην Google. Βρήκε εφαρμογή το δίκαιο της Ισπανίας και πρόσφατα έχουμε μια απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια πρόσφατη απόφαση που αφορά τις λεγόμενες fan pages στο Facebook, όπου το δικαστήριο είπε ότι και για το Facebook υπάρχει αρμοδιότητα από τα εθνικά δικαστήρια, ενώ μέχρι πρότινος κυριαρχούσε το αντίθετο και ένας ο οποίος δοκίμασε να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικό μέτρο μετά το Facebook στην Ελλάδα, αυτή απορρίφθηκε λόγω έλλειψης δοσιδικίας. Πλέον, δεν χρειάζεται πλέον βέβαια να καταφύγουμε στις σκέψεις αυτές των αποφάσεων αυτών του Δικαστηρίου της Ένωσης σχετικά με το πόσο η δραστηριότητα σχετίζεται με άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πλέον ρητά μας λέει ο κανονισμός ότι αν μια εταιρεία έχει δραστηριότητες που συσχετίζονται με την προσφορά αγαθών υπηρεσιών στα υποκείμενα, δηλαδή αν έχουμε ένα e-shop που να παρέχει υπηρεσίες στα υποκείμενα της Ευρωπαϊκής που είναι μένουν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, ή όταν παρακολουθείτε η συμπεριφορά των προσώπων αυτών, όταν λέμε παρακολουθείτε, με ποιον τρόπο μπορεί να παρακολουθείτε η συμπεριφορά? Με τη χρήση τεχνολογιών παρακολούθησης, διαδικτυακών κυρίως δηλαδή τεχνολογιών παρακολούθησης, όπως είναι τα λεγόμενα cookies. Λοιπόν, βέβαια για να βρει εφαρμογή αυτό το νέο αυτό νομικό καθεστώς των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να έχουμε να κάνουμε με τη λεγόμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τι είναι αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα? Είναι τα πάντα, κάθε πληροφορία που αφορά ένα άτομο. Δηλαδή όταν
μια εταιρεία έχει πελατολόγιο με πελάτες και τότε προφανώς εφόσον οι πελάτες φυσικά πρόσωπα εμπίπτουν, εμπίπτει η επεξεργασία αυτή στον κανονισμό, γιατί πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τι γίνεται αν μια εταιρεία έχει πελάτες άλλες εταιρείες? Εφαρμόζεται ο κανονισμός εκεί ή όχι? Τι λέτε? Παραδειγματίσεις επιτρέπετε? Λοιπόν, κανονικά δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός όταν είναι δηλαδή business B2B, όπως λέμε, business to business. Ωστόσο, υπάρχει πάλι εδώ το ICO, θα επικαλυστώ πάλι το δανεικό το ICO, που λέει ότι μπορεί να εφαρμόζεται ο κανονισμός, με την έννοια ότι θα έχουμε προσωπικά δεδομένα, όταν ως πρόσωπο επικοινωνίας είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή, αν μια εταιρεία μεταφορών, πρόσφατα εγώ είδα μια εταιρεία μεταφορών και μου λέει, εμείς μεσητική εταιρεία μεταφορών. Εμείς, λέει, κλείνουμε μεταφορές από Ελλάδα προς Κίνα, από Κίνα προς Ελλάδα. Οι πελάτες μας είναι όλες οι εταιρείες, δεν έχουν επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών και πράγματι, τι κάνουν, τι κόβαν τιμολόγια, κλείνανε μεταφορά εμπορευμάτων από εταιρεία, μιας εταιρείας, μέσω και χρησιμοποιούσαν άλλες μεταφορικές εταιρείες για να κάνουν τη μεταφορά. Όταν όμως υπάρχει πρόσωπο επικοινωνίας και καταγράφεται το πρόσωπο αυτό, τότε έχουμε επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών. Πότε άλλοτε μπορεί να έχουμε επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών και σε αυτή την ακραία περίπτωση? Όταν έχουμε προσωπικό email. Όταν δηλαδή το email επικοινωνίας που έχουμε αντιστοιχεί σε ένα φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή δεν είναι ένα email του στυλ info@company.gr, αλλά είναι ένα email που έχει προσωπικό, είναι προσωπικό email. Και αυτό γιατί με βάση τον νέο κανονισμό και τα email είναι προσωπικά δεδομένα. Όπως βλέπετε στον ορισμό, προσωπικά δεδομένα είναι και τα στοιχεία ταυτότητας που είναι επιγραμμικά. Επιγραμμικά είναι η μετάφραση του online, δηλαδή οτιδήποτε με το οποίο αναγνωρίζει την ταυτότητα ενός προσώπου στο περιβάλλον το δικτυακό, συνιστά προσωπικό δεδομένο. Δηλαδή και τα email πλέον είναι προσωπικά δεδομένα. Αυτό ήταν αμφισβητήσιμο στο προηγούμενο νομικό καθεστώς, κατά πόσο τα email είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν ήταν κάτι που ήταν βέβαιο, υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση γι' αυτό. Έτσι πλέον ο νομοθέτης, προκειμένου να φύγει από τη μέση αυτή η αμφισβήτηση, όρισε ρητά ότι είναι και τα προσωπικά email, ότι είναι τα email προσωπικά δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι και τα email ακόμα που συλλέγουμε αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Επομένως δεν μπορούμε να συλλέγουμε email έτσι χωρίς να υπάρχει νόμιμος λόγος επεξεργασίας. Δηλαδή αυτό αλλάζει σε πολύ την πρακτική που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά επίσης έχει να κάνει με αυτό που σας είπα, ότι οδηγεί σε μια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει επεξεργασία των προσωπικών αυτών πληροφοριών. Πρέπει να υπάρχει επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών, δηλαδή να γίνεται συλλογή των δεδομένων, αποθήκευση, καταχώρηση, οργάνωση, ανάκτηση, ανακοίνωση, ακόμα και η καταστροφή των δεδομένων αποτελεί επεξεργασία. Δηλαδή, ενδεχομένως, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι νόμιμη η καταστροφή των δεδομένων. Και αυτό σημαίνει ότι όταν θέλουμε να προβούμε στην καταστροφή του φυσικού μας αρχείου, αν έχουμε δηλαδή ένα αρχείο με ένα δικηγορικό γραφείο, αν έχει αρχείο δικογραφιών πελατών του, προτού τις καταστρέψει τις δικογραφίες θα πρέπει να ενημερώσει τους πελάτες του. Διαφορετικά θα είναι παράνομο. Λοιπόν, πολύ σημαντικές έννοιες είναι βέβαια στον κανονισμό η έννοια του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος στην επεξεργασία. Είναι βασική αυτή η ορισμή, γιατί
υπεύθυνος για να τηρήσει τις επιταγές του κανονισμού είναι αυτός που τον λέμε υπεύθυνο επεξεργασίας. Και εδώ είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Αντιπρόεδρο και τον πρόεδρο του Συλλόγου. Πρόσφατα συζητήθηκε. Πώς? Είναι μέλος. Προβιβάστε. Πρόσφατα είχαμε λοιπόν συζήτηση εδώ πέρα για το θέμα αυτό του κατά πόσο είναι ο δικηγόρος υπεύθυνος επεξεργασίας. Υπάρχει λοιπόν συζήτηση, κάποιοι λένε ότι μπορεί ο δικηγόρος να μην είναι υπεύθυνος επεξεργασίας. Οι συμβολογράφοι, όπου έκαναν μια ομιλία στους συμβολογράφους της Θεσσαλονίκης, και αυτοί λένε και εμείς πρέπει να εξαιρεθούμε. Ο καθένας θέλει να εξαιρεθεί, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι μόνοι που εξαιρούνται είναι οι δικαστές. Όχι ότι δεν είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας, αλλά εξαιρούνται. Αυτοί κατάφεραν και έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της κανονισμού. Ενδεχομένως και ορθώς, έτσι. Γιατί η δικαστική λειτουργία είναι μια από τις τρεις λειτουργίες του πολιτεύματος. Έτσι, δεν μπορεί να υπαχθεί μια θεμελιώδης λειτουργία του πολιτεύματος σε έλεγχο από μια διοικητική αρχή, θα ήταν κάπως παράτερο αυτό να συμβεί. Επομένως, ορθά εξαιρέθηκε η δικαστική λειτουργία από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Το ποιος είναι λοιπόν υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι και τόσο απλό. Δεν είναι και τόσο εύκολος ο προσδιορισμός του αν είναι κάποιος υπεύθυνος επεξεργασίας. Είναι κρίσιμος τόσο. Να δούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ποιος δεν είναι υπεύθυνος, ποιος μπορεί να είναι εκτελώ την επεξεργασία. Ξέρετε, με αυτό έχουμε ασχοληθεί ώρες ολόκληρες. Έχουμε συζητήσεις όχι μόνο για τους δικηγόρους φυσικά, για πολλά άλλα πρόσωπα. Είναι κρίσιμο. Δηλαδή, έχουμε για παράδειγμα έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος τι είναι, ο οποίος έχει και αυτός ασφαλιστικό γραφείο, τι είναι σε σχέση με την ασφαλιστική εταιρεία. Είναι κρίσιμο να δούμε ποια είναι ακριβώς η νομική του θέση με βάση τον κανονισμό. Ένας ασφαλιστικός, εξαρτάται αυτό βέβαια από την νομοθεσία φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ο κανονισμός ορίζει ως υπεύθυνο επεξεργασίας το πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων. Ενώ ο εκτελών την επεξεργασία είναι αυτός που κάνει επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου, για λογαριασμό αυτού του προσώπου. Πότε μπορεί λοιπόν ένας, για παράδειγμα, ασφαλιστικός σύμβουλος να είναι υπεύθυνος επεξεργασίας? Με βάση την νομοθεσία όπου έχουμε μια σειρά προσώπων που εμπλέκονται στην ασφάλιση, έχουμε τον ασφαλιστικό σύμβουλο, τον διαμεσολαβητή, τον πράκτορα και τον μεσίτη ασφαλίσεων, η μόνη κατηγορία που μπορεί να καθορίσει από μόνος του την επεξεργασία είναι ο μεσίτης ασφαλίσεων. Μόνο αυτός μπορεί να είναι υπεύθυνος επεξεργασίας. Οπότε είναι λοιπόν ένας χαρακτηρισμός αυτός, νομικός χαρακτηρισμός, που δεν είναι πάντοτε ευχερής. Ήδη όπως σας είπα, δίστανται και σε πολλοί συγγνώμες κατά πόσον κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Είναι οι λογιστές υπεύθυνοι επεξεργασίας, για παράδειγμα. Οι λογιστές σε πολλές περιπτώσεις είναι εκτελούντες στην επεξεργασία όταν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για τους πελάτες τους. Εκεί για το μισθοτάξει, έτσι είναι, εκτελούνται στην επεξεργασία. Πότε μπορεί να είναι οι λογιστές υπεύθυνοι επεξεργασίας? Όταν τηρούν δικά τους αρχεία. Ενώ σε αντίθεση με τους λογιστές, οι δικηγόροι τηρούν δικά τους αρχεία. Για κάθε πελάτη ο δικηγόρος έχει το αρχείο του. Ενώ δεν λειτουργούν έτσι οι λογιστές για όλους τους πελάτες τους. Μόνο όταν έχουν μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αρχιοθετούν. Έχουν αρχείο. Διαφορετικά δεν κρατούν αρχείο για τους πελάτες τους. Εκτός όμως από, από αυτά τα δύο πρόσωπα, έχουμε και άλλες κατηγορίες προσώπων που εμπλέκονται με τον κανονισμό. Έχουμε τους από κοινού υπεύθυνους. Αυτή είναι μια καινούργια έννοια. Εδώ αναγνωρίζει ο κανονισμός ότι μπορεί να συνεργάζονται δύο πρόσωπα και να μην είναι ένας υπεύθυνος και ο άλλος εκτελών, αλλά είναι και οι δύο υπεύθυνοι επεξεργασίας.
Αν έχουμε βέβαια μια διαφημιστική εταιρεία η οποία απλώς συνεργεί για λογαριασμό του πελάτη της, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εκτελών την επεξεργασία. Αλλά πολύ μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν βάση δεδομένων με email και πελατολόγιο τέτοιο, αυτοί θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας, όπως το αντιλαμβάνεστε. Μπορεί να είναι ήδη υπεύθυνοι επεξεργασίας ή μπορεί να είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με τους πελάτες τους. Αυτό γίνεται στις περιπτώσεις όπου συνεργάζονται διαφορετικοί κλάδοι της οικονομίας μεταξύ τους και είναι και γίνονται από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Μπορεί, για παράδειγμα, μια κλινική ιδιωτική να συνεργάζεται με μια ασφαλιστική εταιρεία και να περιθάλπτει τους ασφαλισμένους της ασφαλιστικής εταιρείας. Εκεί και η κλινική είναι υπεύθυνος επεξεργασίας και η ασφαλιστική εταιρεία. Έχουμε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις όπου είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Την πρόσφατη αυτή απόφαση που σας είπα, που έχει σχέση με το Facebook, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας στο Facebook με όσους έχουν σελίδες στο Facebook. Έχετε κάποιος από εσάς σελίδα του δικηγορικού του γραφείου ή της επιχείρησής του στο Facebook? Όποιοι έχουν σελίδα στο Facebook, όχι να έχουν λογαριασμό χρήστη, εκτός από το λογαριασμό χρήστη, το Facebook έχει και τις σελίδες, τα fan pages όπως τα λένε στα αγγλικά. Αυτές, λέει, το είπε το δικαστήριο, ότι θεωρούνται ότι αυτά τα πρόσωπα είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με το Facebook. Αυτή είναι μια αμφιλεγόμενη, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, απόφαση. Γιατί ένας που έχει μια τέτοια σελίδα δεν του δίνει το Facebook εργαλεία στα χέρια του να μπορεί να την ελέγξει. Τίποτα δεν μπορεί να ελέγξει. Μόνο το όνομά του βάζει εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, το δικαστήριο δέχτηκε αυτά, όπως πρέπει να προσαρμοστούμε τώρα. Εδώ, όταν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, πρέπει αυτά να καταρτήσουν συμβάσεις. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να γίνουν από την αρχή νέες συμβάσεις και να επανακαθοριστούν οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις που έχουν όσοι εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών. Εδώ θα πρέπει να καθορίσουν τις ευθύνες τους αυτοί που είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Και ιδίως να καθορίσουν ποιος θα ενημερώνει το υποκείμενο. Ποιος μπορεί να ενημερώνει το υποκείμενο, κυρίως θα είναι αυτός που θα έχετε σε επαφή με αυτό. Όταν είναι δύο δηλαδή από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας και έρχεται ένας μόνος σε επαφή με το υποκείμενο δεδομένο. Επίσης υπάρχει μια καινούργια υποχρέωση εδώ με βάση τον κανονισμό, που είναι η υπεύθυνη επεξεργασία που δεν είναι κατεστημένη στην Ένωση, αλλά η οποία όμως επί αυτών εφαρμόζεται το δίκαιο το ευρωπαϊκό, αυτοί θα πρέπει να ορίσουν ένα εκπρόσωπο. Δηλαδή εταιρείες όπως η Google, το Facebook που είπαμε πριν, που δεν έχουν κατάσταση, σκοπίμως δεν έχουν κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην υπάγονται στο αυστηρό καθεστώς της Ένωσης. Παρόλα αυτά, τους υποχρεώνει ο κανονισμός να ορίσουν κάποιον εκπρόσωπο. Και αυτός ο εκπρόσωπος θα πρέπει να τηρεί και αυτός αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας και να είναι πρόσωπο επικοινωνίας, να μπορούμε δηλαδή να απευθυνθούμε σε αυτόν. Αν έχουμε δηλαδή ένα παράπονο ή μια καταγγελία, θέλουμε να απευθύνουμε μια καταγγελία, να την απευθύνουμε σε αυτόν. Να μην χρειάζεται να ψάχνουμε τώρα στην Καλιφόρνια την έδρα της επιχείρησης της διαδικτυακής αυτής, να ψάχνουμε στη Silicon Valley που είναι κάποιος και ούτω καθεξής. Βασικό σε σχέση βέβαια με την ουσιαστικό μέρος του νομικού αυτού καθεστώτος είναι, το κεντρικό μέρος είναι οι ουσιαστικές διατάξεις του κανονισμού. Μέχρι τώρα είδαμε τις πολύ γενικές διατάξεις. Οι γενικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων έχουν το χαρακτήρα γενικής ρήτρας, μπορούμε να πούμε, αλλά είναι αρχές οι οποίες συμπυκνώνουν όλη τη φιλοσοφία αυτού του δικαιωτικού κλάδου, αυτής της ρύθμισης μέσω του κανονισμού. Και είναι αρχές οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο μακρόχρονης πρακτικής. Δηλαδή, ήδη
από το 1981 το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Σύμβαση Υπαριθμών 108 του 1981 κατοχύρωσε αυτές τις αρχές που πρέπει να διέπουν με εξεργασία προσωπικών δεδομένων και παρόλο που είναι βέβαια πολύ γενικές αυτές οι αρχές, είναι πολύ σημαντικές και μπορούν να καθορίσουν στην πράξη τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της νομοθεσίας. Ειδικά μάλιστα με τον κανονισμό, οι αρχές αυτές γίνονται πιο εξειδικευμένες, πιο στοχευμένες μπορούμε να πούμε και αναγκάζουν στη λήψη μέτρων. Αναγκάζουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας να λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί με τις αρχές αυτές. Η πιο βασική βέβαια αρχή και όλες αυτές οι αρχές έχουν να κάνουν με τη φύση του δικαιώματος στην προστασία δεδομένων, που είναι ένα δικαίωμα στην προστασία, που είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα. Και επειδή λοιπόν το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων είναι δικαίωμα που έχει συνταγματική περιοχή, εφαρμόζονται οι κανόνες του συνταγματικού δικαίου, όπως είναι η αρχή της αναλογικότητας και η λεγόμενη αρχή του περιορισμού των περιορισμών, δηλαδή μια σειρά κανόνες οι οποίοι θέτουν φραγμό στην παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων. Η κλασική αρχή είναι η αρχή της νομιμότητας βέβαια, ότι οι περιορισμοί γνωρίζετε όλοι που οι δικηγόροι τουλάχιστον που παρακολουθείτε, ότι οι περιορισμοί των ατομικών δικαιωμάτων θα πρέπει να προβλέπονται στον νόμο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια νόμιμη βάση επεξεργασίας. Αυτό ορίζεται ως γενική αρχή, αλλά καθορίζει και όλη την πρακτική. Δηλαδή θα πρέπει από τη στιγμή που θα πάμε στα πιο συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα το να γράψουμε να συντάξουμε τα λεγόμενα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Όταν δηλαδή κάτσουμε και καταγράψουμε την επεξεργασία σε μια επιχείρηση, σε έναν οργανισμό, θα πρέπει να βρούμε ποια είναι η νομική βάση. Για ποιο λόγο ένα δικηγορικό γραφείο συλλέγει τα δεδομένα των πελατών του, ποια είναι η νομική βάση. Η νομική βάση είναι μία από τις διατάξεις του κανονισμού. Πρωτευόντως, δευτεροβόντως μπορεί να είναι μια ειδική νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη νομική βάση και όχι απλώς και μόνο να την καταγράψουμε εσωτερικά, αλλά αυτή πρέπει να ανακοινώνεται και στο υποκείμενο. Δηλαδή, όταν κάνουμε ενημέρωση, θα πρέπει να αναφέρουμε τη νομική βάση στην ενημέρωση που κάνουμε προς τα υποκείμενα. Δηλαδή, όταν σχεδιάζουμε μια ιστοσελίδα και σχεδιάζουμε την πολιτική της ιστοσελίδας, θα πρέπει να αναφέρεται αυτό. Θα πρέπει όταν επισκεπτόμαστε μια ιστοσελίδα να διαβάζουμε και να πληροφορούμαστε την νομική βάση. Η διαφάνεια τι σημαίνει? Αυτή είναι μια καινούργια αρχή η οποία υπήρχε βέβαια, υπήρχε μπορούμε να πούμε και προηγουμένως, αλλά πλέον διατυπώνεται ρητά ότι θα πρέπει να είναι σε διαφανής η επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι εγώ από τη στιγμή που γίνομαι υποκείμενο των δεδομένων απέναντι σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, θα πρέπει αυτός να ανοίξει όλα τα χαρτιά και να είναι δημοσιοποιημένα τα πάντα όσα κάνει. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι κρυφά, να υπάρχει κρυφή επεξεργασία. Θα πρέπει να είναι διαφανής η επεξεργασία αυτή. Θα πρέπει να μπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς λειτουργεί η επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών. Αυτό επίσης σημαίνει ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί όλη η πρακτική σε μια επιχείρηση, σε έναν φορέα, όλη η πρακτική ώστε να είναι διαφανής. Ο περιορισμός του σκοπού είναι μια πολύ βασική αρχή στο δίκαιο προσωπικών δεδομένων. Δεν πρέπει ο σκοπός της επεξεργασίας να είναι, θα λέγαμε, λάστιχο, αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένος ο σκοπός της επεξεργασίας και αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν πάμε να ελέγξουμε
μια επεξεργασία είναι να δούμε ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας. Με ρώτησαν για παράδειγμα στον δικηγορικό σύλλογο της Θεσσαλονίκης πώς μπορούμε να ελέγξουμε τους υπαλλήλους ότι προσέρχονται στο ωράριό τους. Αυτό είναι σε όλες τις επιχειρήσεις, ξέρετε, όπου ειδικά στο δημόσιο που χτυπάει ο ένας πέντε κάρτες. Έχετε δει και ρεπορτάζ στην τηλεόραση, φαντάζομαι παλιότερα, όπου πήγαινε κάποιος, τους πέραν με τυφή κάμερα και χτυπούσε πέντε κάμερες ένας εργαζόμενος και οι άλλοι δεν πήγαιναν. Και αυτό που σκέφτονται όλοι σου λέει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και να βάλουμε βιομετρικά συστήματα. Για να μπαίνει στη δουλειά σου πλέον θα βάζεις το δακτυλικό σου αποτύπωμα ή το χέρι σου, θα διαβάζει το χέρι σου. Μόνο το καφέ δεν διαβάζει βέβαια τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είναι νόμιμο όμως αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο δεν είναι νόμιμο, λέει η αρχή προστασίας δεδομένων. Λοιπόν, ο σκοπός λοιπόν της επεξεργασίας θα πρέπει να είναι ακριβής, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο σκοπός σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο σκοπός της επεξεργασίας του να βάλουμε ένα τέτοιο οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα είναι ο έλεγχος του τήρησης του ωραρίου. Έτσι, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έτσι ωραία λόγια για να περιγράψουμε ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας και θα πρέπει να μας γίνει συνήθεια αυτό, να μπορούμε να τα περιγράφουμε σωστά, έτσι. Στη συνέχεια έχουμε την ελαχιστοποίηση όπως λέει των δεδομένων. Αυτή είναι μια αρχή που την εφάρμοζε πάρα πολύ σε αποφάσεις η αρχή προστασίας δεδομένων. Είναι έκφαση αυτή της αρχής της ελαμβηγικότητας, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερα δεδομένα από όσα είναι αναγκαίο. Για ποιο λόγο να συλλέγουμε δεδομένα πάρα πολλές πληροφορίες για κάποιον. Εγγραφόμαστε, ας πούμε, σε ένα γυμναστήριο. Για ποιο λόγο θα μπορούσα να αντιληφθώ ότι μπορεί να μας ζητήσουν ένα πιστοποιητικό από γιατρό, έτσι. Δεν μπορούν όμως να μας ρωτούν, μια σειρά στοιχεία τα οποία δεν αφορούν τη συνδρομή που έχουμε στο γυμναστήριο αυτό. Να μας ρωτήσουν την εθνικότητά μας, να μας ρωτήσουν στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα για τη σύμβαση που κάνουμε το γυμναστήριο. Αυτά όλα επίπτουν σε αυτή την αρχή που απαγορεύει να συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα χρειάζονται. Η αρχή της ακρίβειας βέβαια είναι αυτονόητη, δεν μπορεί να γίνεται επεξεργασία ανακριβών δεδομένων όπως αντιλαμβάνεστε. Ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης είναι μια αρχή που ακούγεται ωραία, αλλά στην πράξη μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη στο πλαίσιο των δικηγόρων γίνεται μεγάλη συζήτηση πόσα χρόνια πρέπει να διατηρούμε τα αρχεία με τους πελάτες μας. Πότε πρέπει να τα διαγράψουμε και έχουν ακουστεί πάρα πολλές γνώμες. Ο κώδικας δικηγορικού λειτουργήματος λέει τουλάχιστον 5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Άλλοι πάλι λένε όσο διαρκεί η παραγραφή. Γιατί μπορεί να, εγώ ειδικά, ας πούμε, που είχα δικάσει παλιά υποθέσεις με αποζημιώσεις και πλήρω έδινα τα χρήματα στον πελάτη και μου υπέγραφε μια απόδειξη ότι παρέλαβα από τον δικηγόρο 10.000 ευρώ. Και αν έρθει αυτός μετά από πόσα χρόνια και μου πει ότι ξέρεις, εγώ δεν τα πήρα τα λεφτά, γιατί δεν γίνει. Δεν πρέπει εγώ να έχω τις αποδείξεις. Πόσα χρόνια μπορώ να τις κρατήσω? Πόσα χρόνια είναι αυτό? Είναι 20 ετία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μας δημιουργεί λοιπόν θέματα αυτή. Ποια είναι η περίοδος αποθήκευσης? Όπου πάω να κάνω, που λέτε αυτό, να κάνω τέτοιο έλεγχο συμμόρφωσης, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση, πόσο καιρό διατηρείται τα δεδομένα, είναι απεριόριστα. Λοιπόν, αυτή φυσικά δεν είναι καλή απάντηση με βάση τον κανονισμό και εδώ πρέπει να δούμε πώς θα ορίσουμε τις περιόδους αποθήκευσης. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να σας πω, καθόλου εύκολο. Όποιος έχει ασχοληθεί στην πράξη το έχει καταλάβει αυτό ίσως. Ακαιρεότητα και εμπιστευτικότητα είναι αυτό που λέμε ασφάλεια δεδομένων. Όπως είπαμε, αυτή πλέον γίνεται και επίσημα αρχή της προστασίας δεδομένων, που σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει όλοι να έχουμε και μια πολιτική ασφάλεια δεδομένων. Ακόμα και ένα μικρό δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να έχει πολιτική ασφάλεια δεδομένων. Οι επιχειρήσεις του επιμελητηρίου έχουν τέτοιες πολιτικές. Τα μέλη σας. Θα πρέπει να αποκτήσουν τα μέλη σας τέτοια πολιτική ασφάλεια. Κάθε ένα, ακόμα και ένα μικρό μαγαζί, όταν κάνει επεξεργασία δεδομένων, γιατί μπορεί να μην κάνουν,
Έτσι. Είπαμε πριν ότι δεν κάνουν όλοι επεξεργασία, αλλά όσοι κάνουν πρέπει να έχουν και πολιτική. Και τέλος έχουμε την αρχή της λογοδοσίας που μας λέει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως λέει ο κανόνας, ότι η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει όχι μόνο λέει, να είναι τίμια, αλλά και να το δείχνει. Αυτό λέει και αυτή η αρχή. Ότι όχι απλώς λέει πρέπει να συμμορφώνεσαι, αλλά μπορεί να το αποδεικνύεις. Και αυτό δεν είναι αντιοικονομικό βάρος όπως ξέρουμε εμείς οι νομικοί. Δεν έχει να κάνει με αναστροφή του βάρους απόδειξης. Δεν θα πάμε στα δικαστήρια να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Κυρίως αυτό ισχύει έντονα των υποπτικών αρχών. Δηλαδή, αν πάει η υποπτική αρχή σε ένα δικηγορικό γραφείο και του πει έχεις συμμορφώνεσαι με τον κανονισμό. Όχι απλώς πρέπει αυτός να συμμορφώνεται, αλλά πρέπει να μπορεί να το αποδείξει. Πώς μπορεί να το αποδείξει ότι συμμορφώνεται, με ποιο τρόπο. Πρέπει να έχει ολόκληρη διαδικασία, όπως είπαμε, σαν ISO. Να μπορεί να αποδείξει, δηλαδή, να έχει αρχή δραστηριότητα επεξεργασίας, να έχει πολιτικές, να έχει έντυπα, να μπορεί να αποδείξει ότι όντως έχει ασχοληθεί στην πράξη με τον κανονισμό. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις, οι οργανωμένες τουλάχιστον, έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό, γιατί αυτή η αρχή λογοδοσίας, η οποία είναι, αν τη διαβάσει κάποιος, μπορεί να μην αντιληφθεί ότι έχει τόσο συγκεκριμένο νόημα όπως αυτό που σας λέω τώρα, αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει, η αρχή της λογοδοσίας. Αυτές οι λίγες λέξεις μας δημιουργούν τέτοιο μεγάλο ζήτημα και τόσα πολλά έξοδα. Έτσι, όχι απλώς θεωρητικά ένα ζήτημα, ή και έξοδα, γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε προγράμματα συμμόρφωσης. Πώς όμως είναι νόμιμη η επεξεργασία, εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα, είπαμε πρέπει να είναι νόμιμη η επεξεργασία. Εδώ πάλι είναι στην πράξη, γίνεται ένας παζουρλισμός, να το πούμε, ένα πρόβλημα. Πώς μπορεί να, πού μπορούμε να στηρίξουμε την νομιμότητα της επεξεργασίας. Μπορούμε να στηρίξουμε την νομιμότητα στη συγκατάθεση. Εδώ είναι το πιο εύκολο από όλα. Και μάλιστα και στη βιβλιογραφία διαβάζει κανείς ότι λέει είναι η συγκατάθεση απόρρια του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και είναι η πιο σημαντική και μάλιστα στο 2472 θεωρούνταν ο κανόνας της συγκατάθεση και η εξαίρεση όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι λόγοι. Αυτό δεν ισχύει στον κανονισμό βέβαια, δεν είναι κανόνας της συγκατάθεση και εξαίρεση τα άλλα, αλλά η συγκατάθεση είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όταν κάποιος δεν έχει συναλλακτική επαφή με το πρόσωπο που θέλει να πάρει τα δεδομένα του, δεν έχει καμία συναλλακτική επαφή, όπως είναι ας πούμε, οι διαδικτυακές επιχειρήσεις, οι οποίες τις προσεγγίζουν οι καταναλωτές online μέσω του διαδικτύου, εκεί δεν έχουμε προηγούμενη συναλλακτική επαφή, οπότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά η συγκατάθεση για να είναι νόμιμη η επεξεργασία που ακολουθεί. Αλλά αυτή δεν είναι φυσικά η νόμιμη ο μόνος λόγος που νόμιμη την επεξεργασία, αλλά επειδή είναι κεντρική, έχει πολύ κεντρική σημασία. Ο κανονισμός πλέον προσπαθεί να δώσει ουσιαστική διάσταση στον λόγο αυτό νομιμότητας. Και πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Μέχρι τώρα πώς ήταν η πρακτική. Η πρακτική ήταν ότι θα το έχετε δει όλοι, ότι μόλις εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, μόλις ανοίξετε μια ιστοσελίδα όπου σας ζητούν τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να διαβάσουμε ένα κατεβατό από όρους, στους οποίους κανένας δεν έχει όρεξη να το διαβάσει φυσικά. Κατεβαίνουμε και πατάμε το κλικ και τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα προβληματικό ζήτημα, έτσι αυτό έχει αναγνωριστεί, έχουν γραφτεί μελέτες επί μελετών για αυτό το θέμα, ότι δεν μπορεί δηλαδή να στηρίζουμε τη φιλοσοφία μας στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση και στην πράξη να μην έχει νόημα να είναι κενό γράμμα η αυτοδιάθεση. Πώς μπορεί να γίνει κενό γράμμα, θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερους κανόνες. Ένας από τους κανόνες είναι ότι θα πρέπει η συγκατάθεση να είναι σαφώς διακριτή από άλλες δηλώσεις που μπορεί να υποκρίνονται σε μια σύμβαση και να είναι σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Θα πρέπει δηλαδή να αναφέρεται σαφώς, να καταλαβαίνει
ο χρήστης, το υποκείμενο, το δεδομένο ότι του ζητάτε, του ζητείτε να συγκατατεθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών. Θα πρέπει να έχει βέβαια τη δυνατότητα και να καλέσει τη συγκατάθεση του οποτεδήποτε, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και φόρμες διαδικτυακές τέτοιου τύπου ανάκληση της συγκατάθεσης. Θα πρέπει να δίνονται δηλαδή στους καταναλωτές, στους χρήστες, το δικαίωμα να μπορούν να καλέσουν εύκολα τη συγκατάθεσή τους. Και επιπλέον θα πρέπει να είναι ελεύθερη συγκατάθεση αυτή. Πώς μπορεί να είναι ελεύθερη? Θα πρέπει, ακόμα και όταν δίνεται στο πλαίσιο σύμβασης, να μην εξαρτάται η κατάρτιση της σύμβασης από μια συγκατάθεση. Επιπλέον, οι συγκαταθέσεις με το νέο νομικό αυτό καθεστώς του κανονισμού θα πρέπει να αρχιοθετούνται. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συγκατάθεση, δηλαδή το υπεύθυνος επεξεργασίας. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι στους οποίους μπορεί να στηρίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας και πολλές φορές είναι προτιμότερο να βασιστούμε σε αυτούς και όχι στη συγκατάθεση. Και εδώ να σας πω από την πρακτική που έχω με το να συντάσσω τέτοιους όρους, ότι στην πράξη κάποιος θα είναι ιδιαίτερα καχύποπτος όταν του δίνουν να διαβάσει μια σειρά έντυπα με μια σειρά όρους. Οποιοςδήποτε θα είναι καχύποπτος να δώσει τη συγκατάθεσή του, θα τίνει να μην τη δίνει όταν θα βλέπει ότι υπάρχουν κατεβατά μέσα πάρα πολύ δηλαδή εκτεταμένοι όροι, που ακόμα και αν αυτοί είναι, έχουν γραφτεί ώστε να εξυπηρετούν το συμφέρον του, ώστε να του δίνουν καλή επαρκέστερη πληροφόρηση, κάποιος που δεν έχει επαρκής γνώση για να τις διαβάσει, να τις αντιληφθεί το περιεχόμενό τους, θα τίνει να μην υπογράφει, να μην δίνει τη συγκατάθεσή του. Και γι' αυτό θα είναι κρίσιμο να μπορούμε να δούμε τι γίνεται, να μπορούμε να αποφασίσουμε ώστε να στηριχθούμε σε κάποιον άλλον λόγο. Ένας τέτοιος είναι ο λόγος που αφορά την εκτέλεση της σύμβασης. Αν κάνουμε δηλαδή μια σύμβαση με μια εταιρεία, η εταιρεία αυτή δεν θα χρειάζεται ειδική συγκατάθεση, μόνο για το λόγο ότι πρέπει να επεξεργαστεί τα στοιχεία μας ως συμβαλλωμένων. Κάνουμε για παράδειγμα ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, οπωσδήποτε χρειάζεται η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας κάποια στοιχεία από εμάς, τα στοιχεία μας, το αφημί μας, για να μπορέσει να γίνει το σύμφωνο η σύμβαση αυτή. Ωστόσο, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν δεν θα χρειάζεται και συγκατάθεση. Θα στηρίζεται λοιπόν η νομιμότητα στη σύμβαση. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει να υπάρχει ανάγκη συγκατάθεσης για άλλα πράγματα. Αν θέλει να κάνει, να ακολουθήσει δηλαδή μια εμπορική πρακτική αυτή η εταιρεία, θα πρέπει εκεί να ζητήσει ειδικά τη συγκατάθεση για άλλους λόγους. Αν θέλει για παράδειγμα να στέλνει newsletter, αν δηλαδή ζητάει από τους πελάτες να δίνουν το email τους για να τους αποστέλει newsletter ή μια ιστοσελίδα. Όταν επισκεπτόμαστε μια ιστοσελίδα για να κάνουμε για παράδειγμα μια κράτηση τώρα που είναι και καλοκαίρι και θέλουμε να πάμε διακοπές, προφανώς δεν χρειάζεται συγκατάθεση για να μπορέσουμε να κλείσουμε online ένα ξενοδοχείο. Αν όμως θέλουμε να γραφτούμε, να εγγραφούμε στα newsletter της εταιρείας αυτής που θα μας στέλνουν διτακτικά από εδώ και πλέον, εκεί χρειάζεται συγκατάθεση και πρέπει να δίνουμε συγκατάθεση. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν και άλλοι νόμιμοι λόγοι, μπορεί να είναι υποχρεωμένος δηλαδή ο υπεύθυνος επεξεργασίας, επειδή το λέει κάποιος νόμος, επειδή προβλέπεται στον νόμο, να ζητάει προσωπικά δεδομένα και να πρέπει συνέχεια να τα κοινοποιήσει και σε μια δημόσια αρχή. Εκεί δεν χρειάζεται, μπορεί να στηριχθεί σε αυτό το λόγο η επεξεργασία. Για παράδειγμα, για να καταθέσουμε ένα δικόγραφο, πλέον χρειαζόμαστε τα αφημί των διαδίκων. Εκεί το να πάρουμε το αφημί από το ένα πελάτη μας και να το εκθέσουμε σε ένα δικόγραφο είναι μια επεξεργασία που προβλέπεται από τον νόμο. Δεν χρειάζεται άλλη ειδική νομιμοποίηση. Μπορεί βέβαια η επεξεργασία να είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος όταν δεν μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του το πρόσωπο αυτό,
ή να είναι αναγκαία από ένα δημόσιο φορέα. Οι δημόσιοι φορείς από τον προορισμό τους επιτελούν το σκοπό της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επεξεργάζονται πλήθος προσωπικών δεδομένων. Οι δημόσιες αρχές, όπως είναι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι δήμοι, οι κοινότητες, τα ληξιαρχεία, πάρα πολλές δημόσιες αρχές κάνουν χρήση προσωπικών πληροφοριών. Εκεί λοιπόν η επεξεργασία αυτή στηρίζεται στον λόγο αυτονομιμότητας και φυσικά δεν μπορεί να στηριχθούν σε κανένα άλλο λόγο, ειδικά το δημόσιο δεν μπορεί να επεκτείνει την αρμοδιότητά του ζητώντας και συγκατάθεση επιπλέον ή να στηρίζεται σε άλλο λόγο όπως το ένομο συμφέρον που μπορεί να έχει έναντι του δικημένου των δεδομένων, έναντι του πολίτη, γιατί δεν μπορεί να στηθεί τέτοιο θέμα στάθμισης. Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι εκεί όπου υπάρχει ένα ένομο συμφέρον το οποίο σταθμίζεται με τα προσωπικά δεδομένα, με την προσία των προσωπικών δεδομένων και μπορεί αυτό να υπερτερεί το ένομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, μπορεί να υπερτερεί και να κάνει επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών κάποιος, ένας φορέας, μια εταιρεία, ιδίως μια ιδιωτική εταιρεία, διότι αυτό επιβάλλεται από το ιδιωτικό του ένομο συμφέρον. Ιδίως σε σχέση με τα παιδιά υπάρχουν πλέον ειδικές ρυθμίσεις για να η επεξεργασία των δεδομένων των παιδιών όπως αντιλαμβάνεστε είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Δηλαδή η νεολαία χρησιμοποιεί κατά κόρον τις διαδικτυακές υπηρεσίες, γράφεται για να έχει πληροφόρηση διαδικτυακή, για να μπορεί να συμμετέχει σε κοινότητες διαδικτυακές, ζωντανές. Εκεί όπου όμως καλείται να δώσει τη συγκατάθεση του ένα παιδί, τίθεται το θέμα του ορίου της ικανότητάς του να δίνει συγκατάθεση. Το όριο αυτό της ηλικίας δεν εξισούται με το όριο της δικαιοπρακτικής ικανότητας, αλλά στον κανονισμό ορίζεται ως όρια τα 16 έτη, με δυνατότητα βέβαια στα κράτη-μέλη να χαμηλώσουν το όριο αυτό. Ήδη στο σχέδιο νόμου που τέθηκε προς διαβούλευση, το όριο είναι τα 15 έτη και σε άλλες χώρες μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερο. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ειδικά για τα παιδιά είναι πολύ χρήσιμο να είναι τα παιδιά ακόμα και όταν δεν έχουν πλήρως ηλικιωθεί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στη διαφορετική περίπτωση όταν είναι τα παιδιά σε ηλικία χαμηλότερη του ορίου αυτού θα πρέπει να συνενέσουν οι γονείς τους ή αυτοί που ασκούν τη γονική τους μέρημνα. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που πρέπει να αποδεικνύεται κιόλας. Δηλαδή θα πρέπει όλες οι online υπηρεσίες να λαμβάνονται τα στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων που έχουν τη γονική μέρημνα, ασκούν τη γονική μέρημνα του παιδιού. Για τις ειδικές κατηγορίες, για αυτά που λέγαμε μέχρι πρότινο στα ευαίσθητα δεδομένα, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις. Όπως και στο προηγούμενο νόμο, στο νόμο 6.97, απαγορεύεται η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων ή δεδομένων ειδικών κατηγοριών. Αυτά είναι δεδομένα που είναι τέτοιας φύσεως δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενείς διακρίσεις. Και φυσικά, αν υπάρχει επεξεργασία που έχει να κάνει με την φυλετική καταγωγή κάποιου, με τις θρησκευτικές ή πολιτικές τους πεπιθήσεις, είναι κάτι το νουκ άνευ που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, διότι είναι κάτι που αφορά την πολύ στενή του ιδιωτική ζωή και προφανώς θα πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά σε περιπτώσεις όπου απλώς έχουμε μια συναλλακτική σχέση μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και του υποκειμένου των δεδομένων και όχι μια πιο οικία σχέση. Διαφορετική σχέση φυσικά έχουμε με τον ιατρό μας, με τον ψυχοθεραπευτή μας εκεί, αναπτύσσεται μια πιο οικία σχέση ή με τον νομικό μας σύμβουλο.
που ακόμα και τέτοια ευαίσθητα δεδομένα τα αποκαλύπτουμε, ιδίως όταν υπάρχει το ιατρικό απόλυτο, το δικηγορικό απόλυτο που προστατεύει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών. Αλλά όπου δεν υπάρχει τέτοιο απόλυτο, ο κανόνας είναι να αποφεύγεται η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς διακρίσεις. Ο νόμος βέβαια, ο κανονισμός δηλαδή, προβλέπει μια σειρά από εξαιρέσεις. Προφανώς το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης έχει τέτοιες εξαιρέσεις, είναι ένας τέτοιος λόγος. Για παράδειγμα, οι εργοδότες πρέπει να καταγράφουν το ΑΜΚΑ του εργαζομένου και πρέπει να αναγκαίρουν τα στοιχεία του εργαζομένου στο σύστημα Εργάνη. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά, στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, σε άλλες χώρες υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα, επομένως είναι μια από τις εξαιρέσεις εδώ αυτή, όπως και η διάγνωση, η ιατρική διάγνωση, και αυτή είναι μια από τις εξαιρέσεις όπου δεν τίθεται θέμα, συγκατάθεσης, και ούτε παρανόμου της επεξεργασίας. Βέβαια, το πράγμα εδώ γίνεται πιο δύσκολο όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλες ιατρικές μονάδες, με ιατρικά κέντρα, με μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούν και άλλα πρόσωπα. Τι γίνεται, για παράδειγμα, αν έχουμε μια εταιρεία, ένα ιατρικό κέντρο που χρησιμοποιεί και άλλα πρόσωπα για να κάνει τη δουλειά της, που χρησιμοποιεί και έχουν πρόσβαση προσωπικό, τέσσερα, διοικητικό προσωπικό και μια σειρά άλλο προσωπικό που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό του ιατρικού κέντρου. Εκεί το καλύπτει, καλύπτεται αυτό από την εξαίρεση που υπάρχει για τη διάγνωση, για σκοπούς διάγνωσης. Η άποψή μου είναι ότι καλύπτεται αυτή, όταν όμως υπάρχει, όπως λέει ο κανονισμός, όταν η επεξεργασία γίνεται υπό την ευθύνη ενός ιατρού. Αυτό σημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν θα είναι νόμιμο όταν έχουμε να κάνουμε με κέντρα αδυνατίσματος, με τα γνωστά αυτά κέντρα όπου δεν λειτουργούν χωρίς γιατρό και έχουν γίνει με διαφορετικές αιτίες καταγγελίες εκεί σε αυτά τα κέντρα, αισθητικής, αδυνατίσματος, τα διάφορα τέτοια ιστιτούτα που δεν χρησιμοποιούν γιατρούς. Εκεί ενδεχομένως δεν θα συντρέχει αυτή η εξαίρεση. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, όπως είπαμε, είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα. Και η ενίσχυση αυτή γίνεται πλέον όλο και πιο φανερή. Θα το βλέπετε ακόμα πιο συχνά σε ενημερώσεις που τα λαμβάνετε και όλοι σας, αλλά και όσοι είστε υπεύθυνοι επεξεργασίας, πρέπει και εσείς να δώσετε μεγάλη έμφαση στην ικανοποίηση αυτών των δικαιωμάτων. Είναι δηλαδή τακτικό με βάση τον κανονισμό, όχι απλώς να λέμε ότι όποτε μας ζητηθεί θα ικανοποιήσουμε τα δικαιώματα αυτά. Θα πρέπει να έχουμε και διαδικασίες ώστε να τα ικανοποιούμε, να μπορούμε να τα ικανοποιούμε. Δηλαδή δεν λέει τίποτα το να λέμε απλώς να διακηρύσουμε ότι ναι, εμείς σεβόμαστε αυτά τα δικαιώματα που είναι το δεδομένο. Με ποιον τρόπο στην πράξη τα αναγνωρίζουμε το σεβασμό στα δικαιώματα αυτά, αν δεν έχουμε θεσπίσει διαδικασίες, αν δεν έχουμε φόρμες ηλεκτρονικές ή έντυπα αιτήσεων που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να ασκήσει τα δικαιώματά του. Εγώ δηλαδή θέλω να δω πότε θα πάω σε μια δημόσια επιχείρηση, σε μια δημόσια αρχή, σε μια ιδιωτική επιχείρηση και θα υπάρχουν αυτά τα έντυπα ή θα υπάρχουν αντίστοιχα διαδικτυακά τέτοιες έντυπες αιτήσεις, τέτοιες αιτήσεις τις οποίες θα μπορεί κάποιος να συμπληρώνει για να ασκεί τα δικαιώματά του. Ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης βέβαια είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Το δικαίωμα ενημέρωσης λέγεται δικαίωμα, δεν είναι όμως από τα δικαιώματα αυτά που τα ασχεί ενεργητικά το υποκείμενο δεδομένο. Αλλά αφορά την πληροφόρηση που πρέπει να δίνεται στα πρόσωπα. Δηλαδή, οποιοδήποτε κάνει επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνει
αποκειμένα των δεδομένων. Πώς γίνεται αυτή η ενημέρωση? Η ενημέρωση αυτή γίνεται είτε μέσω μιας ιστοσελίδας, είτε με έντυπα, και θα πρέπει να γίνεται πλέον σε απλή και κατανοητή μορφή. Αυτός είναι ο λόγος που στην πράξη θα δείτε ότι αλλάζει ο τρόπος ενημέρωσης. Πολλοί χρησιμοποιούν πλέον τις ερωτοαποκρίσεις. Δηλαδή, όπως είναι ο κατάλογος αυτός των συχνών ερωτήσεων που συναντούμε διαδικτυακά, αντίστοιχα θα μπορεί να διαμορφώνεται η ενημέρωση με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να παρέχεται μέσω των απαντήσεων, σύντομων απαντήσεων, σε ερωτήματα που θα μπορούσε υποθετικά να θέσει κάποιος στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Δηλαδή αποκτά διαλογική μορφή, θα λέγαμε, μορφή διαλόγου η ενημέρωση αυτή και γίνεται πιο κατανοητή. Τα άλλα δικαιώματα, το δικαίωμα της πρόσβασης θα πρέπει να δίνεται σε κάθε έναν που θέλει να πληροφορηθεί τι δεδομένα συλλέγονται για το πρόσωπό του, όπως και να μπορεί κάποιος να ασκεί οποιοδήποτε το δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων που είναι ανακριβή ή λυπή, ή το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, να ζητούμε δηλαδή να σταματάει, να διακόπτεται η επεξεργασία δεδομένων μέχρι να αποφασιστεί αν θα γίνει διαγραφή τους ή όχι. Σημαντικό είναι βέβαια και το δικαίωμα εναντίωσης, ειδικά εκεί όπου δημιουργούνται προφίλ. Η δημιουργία προφίλ είναι μια πρακτική που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένους κινδύνους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί τα υποκείμενα των δεδομένων πλέον κατηγοριοποιούνται και στοχοποιούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, για τον οποίο βέβαια όταν γίνεται επεξεργασία σε μεγάλη κλίμακα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτό. Όταν δηλαδή μια επιχείρηση είτε είναι διαδικτυακή είτε είναι κανονική επιχείρηση έχει πάρα πολλούς πελάτες, τους οποίους πλέον δεν τους γνωρίζει προσωπικά ότι μπορεί να τους χειριστεί, το πλέον εύλογο είναι να τους κατηγοριοποιήσει και να δημιουργήσει προφίλ για αυτούς και να τους κατηγοριοποιήσει για παράδειγμα ανάλογα με το εισόδημά τους, ανάλογα με την προέλευσή τους, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να απευθύνεται σε αυτούς στοχευμένα.